Δηλαδή περιλαμβάνει σπίτια, ναι, και λιώφυτα. Σπίτια, ξενοδοχεία και λιώφυτα. Ναι. Όλα μπαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αναδοσωτέα μια... όλα αυτά. Ναι, δεν είναι μία γραμμή. Ναι. Δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι, κάνει γωνίες, μπαίνει μέσα, ξαναβγαίνει έξω, προχωράει. Δηλαδή φύγονται, ναι, φύγονται περίπου 33 ιδιοκτησίες. Μάλιστα. Μα, 33 ιδιοκτησίες θίγονται. Ναι. Εδώ ο τώρα τι σας... Ναι, ναι. Βέβαια. Mm. Είναι ανάστατος. Είπαμε ότι με τη βοήθεια του Δήμου θα δούμε ακριβώς έγγραφα χρειάζονται για να μαζέψουν οι ιδιοκτήτες, mm-hmm, τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Mm-hmm. Θα μιλούσε σήμερα ο Αντιδήμαρχος με τη Δασική Υπηρεσία. Θα μας πει τι ακριβώς χρειάζεται. Θα κάνουμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες ομαδικές ενστάσεις, mm-hmm, όχι ενστάσεις, αυτές λέγονται αιτήσεις θεραπείας. Ναι, ναι. Θα δούμε ό,τι μας πει τώρα η δασική υπηρεσία. Θα πάει ένας-ένας ιδιοκτήτης, θα πάμε συνολικά. Ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι θα έχουμε τη βοήθεια του Δήμου και κάτω με την υπηρεσία, τη διεθνική. Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε να κάνουμε γρήγορα αυτές τις αιτήσεις θεραπείας. Απλώς πρέπει να μάθουμε ακριβώς από τη δασική υπηρεσία για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο, mm-hmm, τι χρειάζεται. Αν είναι δηλαδή να γίνει ομαδική, από ό,τι το καταλαβαίνουμε, το θίξαμε και τις προηγούμενες μέρες που φιλοξενήσαμε τον αντιδήμαρχο εδώ, έχει να κάνει με αφοροεισπρακτικό μέτρο, κύριε Σακαδάκη, αν το πιάνουμε σωστά όλοι. Δηλαδή 33 ιδιοκτήτες. Δεν ξέρουμε αν ζητάνε χρήματα. Δεν ξέρουμε αν ζητάνε χρήματα. Εσύ δηλαδή... είναι δυνατόν να μην ζητάνε. Είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Ναι. Για την αίτηση θεραπείας. Δεν ξέρω τι θα θεραπεύσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι. Είναι ανάστατη λοιπόν η κάτοικη εκεί. Ο αντιδήμαρχος βοηθάει, ο κύριος Λουτσέτσι. Εξάλλου είναι και μηχανικός, ναι, γνωρίζει πώς, ναι, να κινηθεί. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα δείτε αν θα γίνει κάτι ομαδικό ή αν θα γίνει εξατομικευμένο. Ναι. Ναι. Mm. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα εγώ εύχομαι. Σήμερα αυτό. Ναι, θα το δείτε σήμερα. Σήμερα. Ωραία, το παρακολουθούμε κι εμείς από εδώ το, ωραία, θέμα. Πάντως είναι ανάστατη όλη η κάτοικη εκεί της περιοχής. Ναι, κάνει ένα ζικ-ζακ, μπαίνει, βγαίνει στα χωράφια. Ναι, στα... γιατί όλα αυτά τα οικήματα για να έχουν χτιστεί έχουν πάρει κάποιες άδειες. Ναι. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να. Δεν είναι όλα παράνομα, αν είναι δυνατόν. Ναι, σωστά. Τώρα. Ναι. Πώς, τώρα κανονικά έπρεπε να. Νομίζω και ο δασάρχης έπρεπε να έρθει εκεί, γιατί από τη μια δεν έχουμε αναρτήσει τους δασικούς χάρτες, ναι, στο νομό. Ναι, δηλαδή είναι λίγο αντιφατικό. Διάβασα, ναι, ναι. Και διάβασα ότι. Θα αργήσει πάρα πολύ με γίνει. Ναι, μας το έχει πει εδώ και πολλές φορές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι συγκεκριμένοι χάρτες είναι έτοιμοι, ενώ οι άλλοι δεν είναι. Ναι, τέλος πάντων, μας το έχει πει εδώ και καιρό ότι δεν θα είμαστε από τους πρώτους ως νομός με τους χάρτες. Ναι, θα αργήσουν να αναρτηθούν. Μια δυσάρεστη πρωτιά όμως την πήραμε πάλι. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, περιμένετε λοιπόν. Περιμένουμε, ναι, τα νέα από. Δεν μπορεί δηλαδή να μην γίνει αυτή η αναδασωτέα περιοχή. Δεν καταλαβαίνω τι θα αναδασώσουν τώρα. Δηλαδή, αν θα αναδασώσει την παραλία, την Αμμουδιά. Ειλικρινά, ναι, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Φανταστείτε, όπως είναι ο χάρτης, ναι, είναι από το κύμα. Ακριβώς από το κύμα. Μάλιστα. Και τελειώνει στη βόρεια πλευρά. Ναι, αυτό δεν μπορεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω βέβαια τι σας έχει, τι μπορεί να σας έχει πει ο δασάρχης, αλλά τι είναι τούτο δηλαδή. Από τη στιγμή δεν έχουμε δασικούς χάρτες και από την άλλη έχουμε αναδασωτέα τη θάλασσα. Δηλαδή, σε τι κόσμο τρελό ζούμε. Πώς γίνεται αυτό για να μας προστατεύσει, τι λέει ο δασάρχης, γίνεται για να μας προστατεύσει. Για από τι να μας προστατεύσει. Λόγους δημοσίου συμφέροντος. Αυτό επικαλείται το έργο. Ναι, 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 ναι. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τέλος πάντων, τι να πει, ναι, τώρα κανείς. Μάλιστα. Αυτά συνεχίζεται το σύριαλ, θα το παρακολουθούμε και αν έχετε την καλοσύνη μας μιλάτε κι εσείς, κυρία Σακαδάκη. Φυσικά. Ωραία. Ωραία. Κάτι τελευταίο, επειδή υπήρξε μια φήμη και κυκλοφόρησε εντονότατα. Βέβαια, εμείς, ναι, με φήμες δεν ασχολούμαστε και καφενειακές συζητήσεις. Έχει να κάνει με τους πρόσφυγες που θα, ναι, κληθούμε να φιλοξενήσουμε. Είναι 90, ναι, κάπως έτσι, τέτοιοι στο νομό. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κοκοσάλη τις προηγούμενες μέρες για την αναπτυξιακή Ηρακλείου, για το πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Βγήκε πρόσκληση ενδιαφέροντος όσοι θέλουν να δηλώσουν, ναι, τα σπίτια τους κλπ. Κάποιος φαίνεται έκανε καμιά εργασία εκεί στα φέρμα
Και αμέσως το μυαλό πήγε του κόσμου σε ό,τι Αμέσως έρχονται πήγε στον τοπό. πρόσφυγες. Έρχονται Λοιπόν, πρόσφυγες. Ναι. αυτή η φήμη Ναι. τώρα υπάρχει καιρό. Ναι. Εντάξει, λέμε είναι φήμες, δεν καθόμαστε να ακούμε πάρα πολλά. Ναι. Αλλά επειδή τις τελευταίες μέρες είχε κουντώσει πολύ το θέμα, Ναι. πήρα πρωτοβουλία και βρήκα τον υπεύθυνο στην Αθήνα της τράπεζας Ναι. που έχει το ακίνητο. Βέ, μιλάμε για το Therma Beach τώρα, το οποίο θα Ναι, και το λειτουργούσε Therma πριν Beach, 10 χρόνια, πόσο, ναι. αυτό που είναι πάνω στο βουνό όμως, έτσι, Ναι. αυτό που είναι πάνω στο Το βουνό. δεύτερο κομμάτι, ναι. Ναι, γιατί το άλλο είναι αγορασμένο από την τράπεζα, έχει Ναι. ιδιοκτήτη, το Ναι. πάνω είναι ακόμα στα χέρια της τράπεζας. Μίλησα λοιπόν με τον υπεύθυνο του τμήματος, που είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψη από την τράπεζα, δεν υπάρχει καμία ενόχληση ούτε από το κράτος αυτούς, αλλά ούτε και αυτοί ενδιαφέρονται Ναι. να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Μα τι να δώσουν, αφού είναι Οι ρήπιο εκεί πέρα εργασίες που το γίνονται κύριο. δεν έχουν καμία σχέση με μετανάστες, Ναι. πρόσφυγες και όλα αυτά. Ναι. Αυτό με διαβεβαίωσε και αυτό μου είπε να πω. Τώρα, Ναι, ωραία. ελπίζω να είναι και έτσι τα Τι είναι πράγματα. αυτό που μας Δηλαδή, πιάνει, θα έρθουν 90 άνθρωποι εδώ να φιλοξενήσουμε έτσι πρώτη φουρνιά τουλάχιστον, ενώ έχουμε απ' την άλλη δεν ξέρω πόσους οικονομικούς μετανάστες, ας πούμε η Κάτω Μοιρά έχει γίνει γκέτο, μην το ξαναλέμε, και μας τρομάζουν οι 92, δηλαδή τι άλλα κάπου προβλήματα λίγο έχουμε εκεί. έτσι, κάπου λίγο έτσι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρία Σακαδάκη, να σας ευχαριστήσω. Αν υπάρχουν νεότερα, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλή Ωραία. μεγαλοβδομάδα, να λέμε και καλή Επίσης, Ανάσταση από τώρα και στο καλή Ανάσταση εξής. σε όλους μας. Από το... Νεμοδοσία. Καλά πήγε από ό,τι είδα. Η Ναι, αιμοδοσία. ναι, Ναι. ναι, ναι. Καλά Καλά πήγε. πήγε και η αιμοδοσία μας, ναι. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Είδατε. Έχουμε βέβαια τους ανθρώπους ευτυχώς ακόμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το Ευχαριστώ χρόνο. και εγώ. Να είστε Καλημέρα, καλή καλά. μεγάλη εβδομάδα. Γεια Καλημέρα. σας.